Έχουν περάσει ακριβώς 5 χρόνια από το προηγούμενο ταξίδι και επιτέλους έφτασε η στιγμή για το επόμενο. Φαντάζομαι πως μία από αυτές είναι δική μου. Και την εντόπισα, είναι ακριβώς εκεί. Έχουν περάσει ακριβώς 5 χρόνια από το προηγούμενο ταξίδι και επιτέλους έφτασε η στιγμή για το επόμενο μακρινό ταξίδι. Το θέμα είναι ότι το σημερινό είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Πάμε να αφήσουμε τα πράγματα και θα σας εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Όλα κομπλέ, μια χαρά, πήρα το εισιτήριο, αλλά τώρα πρέπει να αφήσουμε και το ποδήλατο. Παρένθεση σχετικά με το ποδήλατο, το οποίο όποια να πάρω έχετε μαζί μου. Η διαδικασία είναι ότι πρέπει να το πακετάρεις, να αφαιρέσεις τα πετάλ, για να αφαιρέσεις καλύτερα στο πακέτο, καθώς και τον αέρα από τα λάστιχα, για λόγους φυσικής στο αεροπλάνο. Όσον αφορά αυτό που έλεγα προηγουμένως, η βασικότερη διαφορά του σημερινού ταξιδιού από σχεδόν όλα τα προηγούμενα, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία και Φιλανδία, είναι ότι σε όλα εκείνα ήμουνα με γκρουπ. Ενώ σήμερα είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω τελείως μόνος μου. Ακριβώς εδώ από πίσω είναι ο χώρος που περιμένουμε μέχρι να μας ειδοποιήσουν για να επιβιβαστούμε. Αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο, είναι η κατάλληλη στιγμή να τελειώσει επιτέλους αυτό το βιβλίο. Και μόλις προσγειωθήκαμε με επιτυχία και κάθε φορά στις πτήσεις έχω το άγχος αν το ποδήλατο και τα πολλά πράγματα έχουν έρθει και αυτά μαζί, μην γίνει κάποιο λάθος. Αλλά όπως είδατε το ποδήλατο έχει σίγουρα έρθει μαζί. Άψογα. Τώρα ενώ είπα ότι έρχομαι μόνος μου εδώ, δεν είμαι ακριβώς μόνος μου, περισσότερο όμως γι' αυτό αύριο. Tomorrow. Σήμερα έχει πραγματικά μια μαγική μέρα για τα δεδομένα της χώρας. Ελπίζω μόνο να μην βρέξει. Αν και είναι η πρώτη μου επίσημη μέρα εδώ, έχω ήδη προσέξει, μου έχουν κάνει εντύπωση πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ. Αλλά πρωτίστως πριν από οτιδήποτε πρέπει να συναρμολογήσω το ποδήλατο. Και με τον αέρα πάλι πίσω στα λάστιχα, το Inspired Sky είναι και πάλι 100% λειτουργικό και έφτασε η στιγμή για την πρώτη βροχερή, από ό,τι φαίνεται, εξερεύνηση της πόλης. Πρώτα απ' όλα αυτό μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλα τα σπίτια, πραγματικά εδώ είναι συγκρότημα διαμερισμάτων και συγκεκριμένα θα το έλεγα καλύτερα συγκρότημα από μεζονέτες, διότι όλα αυτά είναι διόροφες μεζονέτες και οι πόρτες και τα παράθυρα είναι απλά τζάμι κατά βάση χωρίς κουρτίνες, δηλαδή ο καθένας μπορεί να δει μέσα το σπίτι του άλλου. Εκτός αυτού, χθες το βράδυ έφτασα κατά τις 1 η ώρα και υπήρχε ακόμα φως ήλιου στον ουρανό και δεν είμαι σίγουρος αν ήταν φως από τη δύση ή ξεκίναγε ήδη να ανατέλει. Αυτό θα το διαπιστώσω και τις επόμενες μέρες. Μερικές στιγμές αργότερα είμαι σε αυτό το σημείο που δεν έχω ιδέα που βρίσκομαι πραγματικά, αλλά όπως βλέπετε έχει παντού δέντρα, πράσινο για πάντα ξέρω εγώ. Αλλά ήμουνα στεκόμενα σε αυτό το σημείο σκεπτόμενος προς τα πού να πάω, εδώ είναι διάβαση και απλά επειδή στεκόμουνα όταν πέρασε ένα αυτοκίνητο σταμάτησε για να με αφήσει να περάσω. Επίσης εδώ υπάρχει ποδηλατόδρομος, αλλά ναι,
τώρα πρέπει να βρω το τρένο για να πάω στο κέντρο. Παρένθεση, σε αντίθεση με την Στοχόλμη, Σουηδία, που το ποδήλατο δεν επιτρεπόταν μέσα στο μετρό, εδώ επιτρέπεται, ευτυχώς για μένα. Οπότε πρέπει να πάρουμε το τρένο για να πάμε στο κέντρο. Πρώτα απ' όλα, αυτό ήταν ένα σωστό βαγόνι για ποδήλατα. Είχε, όπως είδατε, στηρίγματα βάσης για τα ποδήλατα. Επίσης, ήταν εξχωριστός ο χώρος για τα ποδήλατα από τους υπόλοιπους επιβάτες που δεν είχαν ποδήλατο και χωριζόταν με μια γυάλινη πόρτα, ας πούμε. Καθώς και μια ακόμα διαφορά ήταν ότι υπήρχε κάδος εντός του θερμού για σκουπίδια. Κάτι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μόλις λοιπόν κατέβηκα, ή μάλλον ανέβηκα από το μετρό, και είμαστε στο κέντρο της πόλης. Έχει μερικούς ανοξίστες εκεί πέρα. Και φυσικά άπειρα ποδήλατα. Γιατί θεία πρέπει να είναι 10 ποδήλατα ένα αυτοκίνητο. Ή μπορεί και παραπάνω ποδήλατα. Αλλά πάμε να βρούμε μερικά μέρη. Μόλις μερικά μέτρα αργότερα βρήκα το πρώτο μου trial spot. Και δεν είναι καθόλου κακό. Πραγματικά πολύ καλό για ζέσταμα, αλλά συνεχίζουμε. Όπως αποδεικνύεται, η πλειοψηφία των κατοίκων αυτής της πόλης χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως κύριο μεταφορικό μέσο. Και αυτό εδώ το κτίριο, όλο αυτό το κτίριο εδώ, είναι πάρκινγκ ποδηλάτων. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος τι περιέχει αυτό το κτίριο, αλλά είναι το πιο εντυπωσιακό κτίριο που έχω δει μέχρι τώρα. Και μόλις βρήκα αυτό το σημείο που έχει μια πολύ ωραία πανοραμική εικόνα της πόλης. Στο μεταξύ, έχω μερικά σημεία που θέλω να επισκεφτώ κατά τη διαμονή μου εδώ. Ωστόσο, υπάρχει ένα που είναι αρκετά κοντά, μόλις μισή ώρα με το ποδήλατο περίπου, και είναι προς τα εδώ. Πάμε εκεί. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό το φάρδος ποδηλατόδρομου με καλύπτει και είναι το ίδιο από κάθε κατεύθυνση. Στο μεταξύ βρήκα αυτό εδώ το πολύ χαρακτηριστικό μέρος. Πολλά σκαλάκια στη σειρά και έχει και μερικά ακόμα πράγματα από εδώ. Ακόμα ένα trial spot, μια στάση και συνεχίζουμε. Ωραίο μέρος εκείνο, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκα ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Στο μεταξύ, κάτι ακόμα πρόσεξα και στη διαδρομή με το τρένο που ερχόμουν, αλλά και τώρα εδώ που πηγαίνω,
είναι πως σχεδόν όλες οι ταράτσες είναι διαμορφωμένα παρκάκια για τον κόσμο. Με τραπεζάκια, παγκάκια, γκαζόν κλπ. Αλλά τώρα πάμε να πιάσουμε τον παραλιακό δρόμο για να πάμε στο σημείο που έχω βάλει. Και κάπως έτσι είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, πως είναι ο ρυθμός στην Κόρινθο. Ξεκινάει από τη θάλασσα, περνάει μέσα από την πόλη και καταλήγει στη θάλασσα. Αλλά δείτε αυτό εδώ το σημείο. Πρέπει να το κάνω αυτό εκεί, οπωσδήποτε. Πραγματικά είναι πολύ απότομο. Όπως βλέπετε, μερικά μέτρα παρακάτω έχουμε το επόμενο trial spot. Σήμερα η μέρα είναι 100% φθινοπορεινή, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Ωστόσο, σε αυτό το κομμάτι της θάλασσας οι ντόπιοι κάνουν μπάνιο. Και υπάρχει ένας κλειστός χώρος εδώ, όπως βλέπετε, όπου φαντάζομαι είναι για την προστασία των κολυμβητών από τα διερχόμενα καράβια ίσως. Αλλά ναι, κάνουν μπάνιο εδώ. Στο μεταξύ όμως, αναρωτιέμαι τι ακριβώς είναι αυτό που χρησιμεύει. Φαίνεται σαν τζουλήθρα, αλλά νομίζω πως δεν είναι τζουλήθρα. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Αλλά δεν ασχολούμαι. Δείτε αυτό εδώ το σποτ. Ούτε φτιαγμένο για trial να ήταν πραγματικά. Σύντομη στάση για ανεφοδιασμό και συνεχίζουμε. Και χωρίς αμφιβολία πιστεύω πως μόλις βρήκα το πιο δελεαστικό σποτ. Είναι τόσο σωστά τοποθετημένες αυτές τις κολόνες για trial. Πραγματικά, υπό άλλες συνθήκες θα το δοκίμαζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν θα το επιχειρήσω σήμερα. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, αυτή εδώ η εικόνα προδίδει ακριβώς σε ποια πόλη βρίσκομαι. Πείτε μου από κάτω ποια πόλη πιστεύετε ότι είναι.
Στο μεταξύ, αυτό μέρος εδώ μοιάζει πάρα πολύ με ένα αντίστοιχο στη Στοκχόλμη. Είναι πανομοιότυπο τελείως. Γύρω-γύρω τέτοιου είδους κτίρια και στη μέση ένα άγαλμα. Στον δρόμο προς το μέρος που είχα αρχικά σκοπό να φτάσω, έπεσα πάνω σε αυτό εδώ το γλυπτό. Λέγεται Zinc Global και είναι φτιαγμένο από μια σειρά μηχανικών εξαρτημάτων. Πολύ εντυπωσιακό. Πήρε λίγο παραπάνω από μισή ώρα, η αλήθεια είναι, αλλά μόλις έφτασα στο μέρος που έλεγα στην αρχή ότι θέλω να φτάσω, και ήταν το νούμερο 1 αξιοθέατο σε όλες τις λίστες που έψαξα στο ίντερνετ ως αξιοθέατα να επισκεφθείς σε αυτήν την πόλη. Και από ό,τι φαίνεται, μαζεύει κόσμο εδώ. Δεν θα πιστέψετε ποιο είναι το όνομα αυτού του γλυπτού. Η Μικρή Γοργόνα. Ναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, αυτό είναι το όνομα του. Και όπως είπα, είναι ένα από τα σημάδια κατά τεθέν αυτής της πόλης. Νούμερο 1 στη λίστα όλων των site που περιλαμβάνουν τα αξιοθέατα. Για την ιστορία, το συγκεκριμένο αξιοθέατο της Μικρής Γοργόνας το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό όμως που ξέρουν λίγοι είναι πως έχει και μία αδερφή, η οποία δεσπόζει μερικά μέτρα παρακάτω στην άλλη πλευρά της Μαρίνας. Και το όνομα αυτής είναι η γενετικά τροποποιημένη Μικρή Γοργόνα, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είναι έργο του Πικάσο, χωρίς υπερβολές. Αλλά δεν είναι. Ακόμα λιγότεροι όμως γνωρίζουν πως μέχρι και τέλη του 2018 περίπου, στην διαδρομή ανάμεσα στα δύο αυτά γλυπτά, υπήρχε ακόμα ένα γλυπτό, πιθανόν της μητέρας τους, το οποίο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχει αφαιρεθεί. Και αυτά για τις γοργόνες της πόλης. Συνεχίζουμε. Κρίκινλαντ. Σε περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι λέγεται εδώ η Ελλάδα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι το μνημείο Πεσόντων. Μοναδικό και τουλάχιστον ήσυχο μέρος, θα έλεγα. Αξίζει να το επισκεφθείς. Και κάπου εκεί, μια στιγμή είχαν τελειώσει και οι 4 μπαταρίες που έχω για αυτήν την κάμερα, καθώς και είχε ξεβιδωθεί η πεταλιέρα από το ποδήλατο και δεν είχα χταρεί άλλη μαζί μου για να τη σφίξω, η αλήθεια είναι, αποφάσισα να επιστρέψω. Και πήγα να πάρω το τρένο για να γυρίσω. Αλλά όπως πλησιάζα στο σταθμό, είδα ένα τρένο να έρχεται και βιάστηκα να μπω μέσα. Γιατί πήγαινε και προς τη σωστή κατεύθυνση και ήταν ο σταθμός από τον οποίο παίρναγε το τρένο που ήθελα. Αλλά μπαίνοντας μέσα και κοιτάζοντας τις στάσεις από τις οποίες περνάει, δεν ήταν πουθενά τη στάση στην οποία έπρεπε να κατέβω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ήταν λάθος τρένο. Αλλά για καλή μου τύχη, το τέρμα εκείνου του τρένου ήταν μια γειτονική συνοικία από αυτήν εδώ. Οπότε έφτασα μέχρι εκεί και μετά το πήρα ποδηλατώντας μέχρι εδώ. Και στη διαδρομή ενώ ερχόμουν, η οποία ήταν κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο, μόλις 5 χιλιόμετρα, περίπου 6, ήταν αποκλειστικά για ποδήλατο. Δεν μπορούσε να μπει αυτοκίνητο εκεί, μόνο ποδήλατα και πεζή. Και σε κάποια φάση πέρασα από ένα σημείο που δεν ξέρω να θυμάστε το λογότυπο, τον Windows XP, όχι το λογότυπο, το wallpaper από τα Windows XP. Fuck your old. Το πράσινο λιβάδι με τον ουρανό. Πέρασα από ένα σημείο που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό. Βλέπετε το φως που έχει τώρα ο ουρανός. Τι ώρα πιστεύετε ότι είναι, 8, 9, 10. Η ώρα τώρα είναι 11 παρά 20 και έχει αυτό το φως. Και όπως πληροφορήθηκα, το καλοκαίρι τουλάχιστον έχεις περίπου 20 ώρες φως ημέρας από τις 24. Ενώ το χειμώνα με το ζόρι έχεις 6 ώρες ήλιου. Αλλά όπως και να έχει, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αύριο. Καλή συνέχεια.